Καλωσορίζουμε λοιπόν έτσι με αυτές τις ατάκες από τους συναδέλφους στην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Ζέτα Μακρύ, πρώην Υπουργό. Καλώς ήρθατε, κυρία Υπουργέ. Καλώς σας βρήκα. Αμιγώς ανδρικό το πάνελ σας. Πάντοτε, κύριε Πολυζή, σχεδόν πάντοτε. Λοιπόν, τι γίνεται στη Νέα Δημοκρατία? Δεν θα ξεκινήσω από τα εθνικά. Ναι, μην ξεκινήσετε από τα εθνικά. Στη Νέα Δημοκρατία γίνεται μια. Καλά κάνετε και γιορτάζετε τα 40 χρονά σας. Ναι. Προφανώς και εσείς πρέπει να τα γιορτάσετε. Φυσικά και θα τα γιορτάσουμε. Και θα τα γιορτάσουμε πανηγυρικά και θα τα γιορτάσουμε κάνοντας και αυτοκριτική, δεσμευόμενοι και στους πολίτες και στους φίλους. Να κάνετε και απολογισμό όμως για να φέρετε αυτούς που ενοχλήσατε, όπως είπε ο κύριος. Ναι, 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 προφανώς. Να σας πω κάτι. Τώρα το κόμμα το δικό μου φημίζεται και για το αυτομαστίγωμα. Καμιά φορά και στη κριτική μας είμαστε υπερβολικοί. Αλλά το προτιμώ από τον εξοραϊσμό. Και δεν νομίζω ότι θα ικανοποιήσει τη βάση μας δυσαρεστημένη ή παραμένουσα το να εξοραϊσουμε τις καταστάσεις. Βεβαίως και λάθη κάναμε και παραλήψεις κάναμε και κόσμο στεναχωρήσαμε. Ίσως και αυτοί σε κάποιο βαθμό να μας στεναχώρησαν, εγκαταλείποντας, γυρίζοντας την πλάτη, πρόσκαιρα ή όχι θα δείξει. Ναι, αλλά φημίζεται και για κάτι άλλο, θα το πω αειδιαστικά, παρότι είναι μεσημέρι. Αλλά φημίζεται και για το γλύφο εκεί που φτύνω. Θέλω να πω ότι αγκαλιάζεται με μεγαλύτερη θέρμη τα στελέχη που σας έχουν βρήσει στο πρόσφατο ή στο πιο μακρινό παρελθόν και τους παίρνετε στην αγκαλιά σας και πάλι. Εγώ πάντως που είμαι σταθερά στη Νέα Δημοκρατία, και δεν γύρισα την πλάτη, δεν ένιωσα από συνάγωγη στο κόμμα μου. Νομίζω ότι σταθερά ήμουν εκεί και σταθερά είχα την ίδια προσοχή. Απλώς θα θυμίσω ότι ο κύριος Σαμαράς είχε ρίξει την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ναι, μαζί με τους συναυτό. Πολύ ωραία. Είχε μιλήσει όπως μίλησε και λοιπά. Ωραία. Εγώ λοιπόν σας λέω που εγώ ήμουν σταθερά. Αν ξεκινήσουμε από την κορυφή. Θεωρώ λοιπόν ότι ο Αντώνης ο Σαμαράς είναι χρήσιμος και ουσιαστικός και τον καλωσορίσαμε όταν γύρισα στη Νέα Δημοκρατία και τον στηρίξαμε όταν ήρθα στη Νέα Δημοκρατία. Σε ό,τι με αφορά τουλάχιστον. Και θεωρώ και εξακολουθώ να πιστεύω ότι η επιλογή αυτή ήταν σωστή και εκ του αποτελέσματος κρίνεται ένας ικανός πρωθυπουργός. Και η ιστορία δεν θα τον γράψει με μελανά σημεία. Μακάρι αυτό το χρόνο να κάνει και περισσότερα. Ναι. Αλλά επαναλαμβάνω, ο Αντώνης ο Σαμαράς, χρήσιμος και καλός, φάνηκε ως αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Τον καλωσορίσαμε όλοι στο κόμμα. Μάλιστα. Αυτό ισχύει για όλους. Εγώ στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας είμαι. Δεν ξέρω ποιοι θα έρθουν και δεν ξέρω με ποια κριτήρια θα τους επιλέξουν. Όσοι λοιπόν έρχονται και εμπράκτος αποδεικνύουν ότι αναγνωρίζουν τα λάθη που κάνανε φεύγοντας και την συγκριτική υπεροχή, γιατί όλα συγκριτικά είναι, δεν είναι και η Νέα Δημοκρατία τέλεια, της Νέας Δημοκρατίας, ώστε αυτό να δικαιολογήσει την επιστροφή τους, γιατί να μην τους καλωσορίσουμε. Και εμένα οποιαδήποτε επιστροφή στελέχους που είτε πολιτεύθηκε είτε ψήφισε άλλο κόμμα, τώρα δείχνει ότι έμπρακτα αναγνωρίζει την πολιτική υπεροχή μας και την χρησιμότητα. Όχι την ευχάριστη πολιτική, αλλά τη χρησιμότητα της πολιτικής την οποία ακολουθούμε. Άρα μάλιστα, λοιπόν όλοι ευπρόσδεκτοι. Τάκης Μπαλτάκος, σήμερα στον 984. Δεν έχω κανένα λόγο να επανεξετάσω τη στάση μου. Δεν νομίζω πως υπάρχει κάποιος που να είπε ότι οι ψηφοφόροι της Χρυσής Αυγής είναι κακοί. Δεν υπάρχουν κακοί ψηφοφόροι, αλλά κακοί πολιτικοί. Και προέτρεψε τη Νέα Δημοκρατία να κάνει τα πάντα για να επιστρέψουν σε εκείνη οι ψηφοφόροι της Χρυσής Αυγής. Εσείς έχετε τροφοδοτήσει, ενώ με δικό σας κόσμο, το πούμε έτσι, περισσότερο τη Χρυσή Αυγή. Αυτό νιώθετε? Από ό,τι φαίνεται, όχι μόνο η Νέα Δημοκρατία, αλλά στο βαθμό που κάποιοι άνθρωποι δικοί μας μας γύρισαν την πλάτη γιατί θεώρησαν ότι με αυτόν τον τρόπο πρέπει έμπρακτα να μας τιμωρήσουν ή να δείξουν την αποδοκιμασία τους, εδώ είμαστε να τους πείσουμε ότι αυτό που θεώρησαν τότε ως την επιβεβλημένη πολιτική συμπεριφορά δεν είναι πια και μάλλον δεν είναι προς το συμφέρον το εθνικό της χώρας και όχι της Νέας Δημοκρατίας. Ξέρω ότι κάθε Σαββατοκύριακο που συναντάτε τους πολίτες της Μαγνησίας και στην περιφέρεια και στα αστικά κέντρα, κάνετε συζητήσεις. Προφανώς. Τι κάνετε με τον απογοητευμένο νεοδημοκράτη που βρίζει, λέει ο Σάκης Κοστούλας, αλλά με κρύα καρδιά παραμένει κοντά σας? Πώς θα του ζεστάνε την καρδιά, γιατί πρέπει να ζεσταθεί και η τσέπη κάποια στιγμή. Οι επαφές μου τώρα που έχω και περισσότερο χρόνο βέβαια, αφού δεν είμαι στην κυβέρνηση, και τον αντιμετωπίζω τον νεοδημοκράτη που έχει κρύα καρδιά, αλλά που παρόλα αυτά επιλέγει να στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία. Και αυτόν τον ακούμε πάρα πολύ προσοχή. Γιατί αυτό και σε βάρος των προσωπικών του συμφερόντων στήριξε τη Νέα Δημοκρατία ή ακόμη τη στηρίζει. Τον ακούμε βαθύτατο σεβασμό και τις αγωνίες του, τις θεωρώ και αγωνίες πρέπει να τις μεταφέρω στο κόμμα. Γι' αυτό καμιά φορά ξέρετε και οι αντιδράσεις των βουλευτών, πράγμα που το έλεγα ευτυχώς για μένα και όταν ήμουν στην κυβέρνηση, με θεωρηθεί ότι το λέω τώρα που δεν είμαι. Ο βουλευτής είναι ο αυθεντικός εκφραστής και ο αυθεντικός μεσολαβητής μεταξύ των ψηφοφόρων και του κόμματος. Τα μεταφέρουμε όλα αυτά και είναι γνήσιες αγωνίες. Η δική μου η αντίδραση στο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, που κατέληξε στο να στείλω επιστολή στην Task Force,
Δεν ήταν επειδή εγώ ξύπνησα μια μέρα μόνη μου και είπα τι κάνουμε. Ήταν μια έμπρακτη διαμαρτυρία κυβερνητικού στελέχους του νομού απέναντι στον εμπεγμό των Υπουργείων. Καλά, εκεί βάλατε και απέναντι τους δύο Υπουργούς. Βεβαίως, αυτό λέμε. Και τον κύριο Βρούτσι και τον κύριο Κεγκέρογλου. Ναι. Όχι, εγώ το λέω με ονόματα, το λέω μα πιο και καθαρά. Μα και εγώ με ονόματα το λέω. Γιατί ο κύριος Κεγκέρογλου στη συνάντηση την πρώτη που είχαμε, έστειλε επιστολή, συναντηθήκαμε, με διαβεβαίωσε πως είναι τόσο αντικειμενικά και διαφανή τα κριτήρια που δεν θα υπάρχει περιθώριο και ο ίδιος στο νομό του να βάλει. Μα δεν ανακοινώθηκαν κριτήρια καν. Δεν ανακοινώθηκαν κριτήρια, δεν τα ξέρουμε τα κριτήρια και η επιλογή, εμένα τουλάχιστον, με κάνει να πιστεύω ότι δεν υπάρχουν κριτήρια διαφανή. Μακάρι να πιστώ είτε από τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, είτε από τη διαδικασία μέσω του Task Force. Θέλω λοιπόν να πω με αυτό ότι όλον η αγωνία είναι να βελτιωθεί η κατάσταση και η καθημερινότητα του πολίτη που ανέδειξε πρώτη τη Νέα Δημοκρατία στις βουλευτικές εκλογές. Αυτό λοιπόν δεν αποκλεί κανέναν που έχει πιστεί ότι και εμείς το πήραμε το μάθημά μας οι νεοδημοκράτες. Αλλά να έχει πιστεί γνήσια και ουσιαστικά. Και εμείς να συμμορφωθούμε από τα λάθη. Πολύ σωστά το είπε ο γραμματέας, ο Ανδρέας ο Παπαμίκος. Πρέπει και εμείς να δείξουμε έμπρακτο ότι συμμορφωθήκαμε. Και να σας πω και κάτι. Παραμένω αισιόδοξη και η αισιοδοξία μου πιστεύω ότι θα δικαιωθεί και από την αυριανή συνάντηση του Πρωθυπουργού και από τον προϋπολογισμό που θα κατατεθεί. Γιατί είμαι ξεκίνων που θεωρώ ότι οι φορολογικές ελαφρύνσεις είναι επιβεβλημένες. Είμαι ξεκίνων που χαρακτήρισα τον έμφυα νοσιούργημα. Είμαι ξεκίνων που πιστεύω σταθερά, ακράδαντα, ενδεχομένως και μονότονα, ότι είμαστε δυσάρεστοι, αλλά δεν είμαστε καταστροφικοί. Μάλιστα. Πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε με την βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Ζεταμάκη. Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Ζέτα Μακρύ, είναι μαζί μας. Μυρίζει εκλογές. Το κλίμα ποιο είναι? Εγώ δεν τις μυρίζω πάντως, τις εκλογές. Δεν πρέπει να γίνουν εκλογές. Και να σας πω και κάτι, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο κόσμος δεν θέλει. Οι συναντήσεις που έχω εγώ με τους πολίτες δείχνουν ότι οι εκλογές δεν τις θέλουν. Βεβαίως θέλουν πολλά πράγματα, περιμένουν πολλά πράγματα από την κυβέρνηση και πρέπει αυτό να τα υλοποιήσουμε στο βαθμό. Γι' αυτό σας είπα πριν και για τη δικιά μου αισιοδοξία. Αλλά δεν νομίζω ότι η λύση είναι εκλογές. Ούτε καν για αυτούς οι οποίοι ανυπομονούν να καταλάβουν κάποιες θέσεις. Για τον ΣΥΡΙΖΑ εννοείται. Ναι, προφανώς. Σαφέστε. Γιατί εκείνοι δηλώνουν σε κάθε τόνο ότι είναι πανέτοιμοι να κυβερνήσουν. Βεβαίως, είναι πανέτοιμοι να κυβερνήσουν. Να θυμίσουμε ότι ήταν πανέτοιμοι να κυβερνήσουν και μετά τις ευρωεκλογές. Και όταν τους ρωτάει κάποιος τώρα για το πρόγραμμα, ακόμη και αυτό που ανακοίνωσε ο αρχηγός του στην έκθεση της Θεσσαλονίκης, είπε ο κ. Δραγασάκης, καλά, δεν θα βάλουμε και ακρίβεια ζυγαριά στα νούμερα που βάλαμε. Κάνουν μυστικές συναντήσεις στο εξωτερικό, τις οποίες δεν γνωστούν. Τώρα, συγγνώμη, γιατί εσείς τηρήσατε το Ζάπιο 1, 2, 3. Όχι. Αλλά εμείς, να σας πω, κύριε Βολίζο, όταν διαχειρίζεσαι πράγματα, ακριβώς, όταν διαμορφώνεις τις προτεραιότητες. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Και αντιμετωπίστηκε καταστάσεις που ενδεχομένως να μην τις ήξερες απολύτως, που σε είπε χρόνων, να κάνεις κι άλλα από εκείνο που έχεις αρχικώς υποσχεθεί. Εμείς όμως κρινόμαστε από αυτά που κάνουμε, από αυτά που καταφέραμε και εκείνοι κρίνονται από αυτά που υπόσχονται. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Και να σας πω και κάτι άλλο. Καλή είναι η πολιτική των επιδομάτων. Βεβαίως και υπάρχουν πολλοί συμπολίτες μας που πρέπει να τους ανακουφίσουμε. Καμία αντίρρηση. Αλλά δεν αρκεί αυτό για να καταθέσεις το πρόγραμμά σου το κυβερνητικό. Πρέπει να ξέρουμε τι λες για τη διοίκηση. Πρέπει να ξέρουμε τι λες για την υγεία. Πρέπει να ξέρουμε τι λες για την παιδεία. Πρέπει να ξέρουμε τι λες στις εμφανίσεις και στις συναντήσεις τις οποίες κάνεις στο εξωτερικό. Που κρατούνται μυστικές. Δεν είναι δυνατόν να διαρρέει. Όπως έγινε η συναντήση του κυρίου Δραγασάκη και του κυρίου Σταθάκη με τον υφυπουργό της κυρίας Μέρκελ. Δεν είναι δυνατόν αυτά να μην γνωστοποιούνται. Εκεί η αξιωματική αντιπολίτευση δεν πήγε σε κοινωνική υποχρέωση. Πήγε θεσμικά ως αξιωματική αντιπολίτευση. Άριστα έκανε, αν θέλετε τη γνώμη μου. Όπως άριστα έκανε και ο κύριος Τσίπρας που πήγε στην Ιταλία στη συνάντηση στο κόμμο. Αλλά αυτά όλα πρέπει να γίνονται γνωστά. Και πρέπει να είναι αποδεκτά και από το κόμμα τους. Δεν μπορεί κανείς να κυβερνήσει όταν οι συνιστώσεις και δημόσια με έγγραφά τους αποδομούν. Δεν μπορεί να απαιτούν το πρόγραμμά τους στο οικονομικό που είναι ευχάριστο, απευθύνεται σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο κρίνεται ακόμη και από τους οικονομολόγους που αποτελούσαν τους ανθρώπους που υποστήριζαν το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά να τα ξεκαθαρίσουμε στο μυαλό μας. Καταλαβαίνω ότι θέλουν να είναι αρεστοί. Καταλαβαίνω ότι ακολουθούν την πεπατημένη που και το δικό μου και η Νέα Δημοκρατία ακολούθησε ως αντιπολίτευση. Αλλά δυστυχώς φαίνεται, κύριε Πολίζο, ότι η εμπειρία, όπως και στη ζωή, δεν διδάσκεται, αλλά την μαθαίνει κανείς όταν τη ζει. Προφανώς και στην πολιτική δεν διδάσκεται. Από τα λάθη του πολιτικού συστήματος, αυτά που οδήγησαν και τη χώρα και τους Έλληνες πολίτες, δυστυχώς ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει μάθει.
φαίνεται πως θέλει να τα κάνει και το ίδιο και να υποστεί τις συνέπειες. Δεν νομίζω όμως ότι ο ελληνικός λαός αυτό θα το ανοιχθεί. Και σε εμάς είναι κριτικός. Και απέναντί μας είναι επικριτικός. Στην πιο επίκη περίπτωση, αφοριστικός ή απορριπτικός σε άλλες περιπτώσεις. Εμείς όμως καλούμαστε τώρα να πείσουμε ότι τα αναγκαία δυσάρεστα που κάναμε είναι αυτά που θα έχουν αποτέλεσμα. Να σας πω κάτι. Θέσεις εργασίας. Καλή είναι η πολιτική που επιδοτεί τους ανέργους. Αλλά οι άνεργοι δεν μπορεί να είναι εσά οι άνεργοι. Πρέπει να υπάρξει ανάπτυξη. Πώς θα υπάρξει ανάπτυξη όταν το ξένο κεφάλαιο ή και τον τόπιο κεφάλαιο αποθαρρύνεται στις επενδύσεις? Όλοι οι επενδυτές που έχουν εμφανιστεί στη χώρα απειλούνται με δικαστικές προσφυγές. Δεν είναι έτσι? Όλοι απειλούνται με αλλαγές της νομοθεσίας. Όλοι απειλούνται με αλλαγή και ακόμη και της εργατικής νομοθεσίας. Δεν μπορεί να γίνει αυτό πολιτική αναπτυξιακή. Δεν μπορεί να καυχάται ο ΣΥΡΙΖΑ ότι όλα αυτά τα καταφέρνει με τις επιδοτήσεις που θα δώσει και επαναλαμβάνω ορθάτε να τις δώσει. Ναι, αλλά θα σας πω ότι ο εργαζόμενος δεν ακούει δυσάρεστα τη δέσμευση ότι εγώ θα επαναφέρω τις συλλογικές συμβάσεις που προστατεύουν τον εργαζόμενο. Ο εργαζόμενος δεν την ακούει δυσάρεστα. Ο εργαζόμενος όμως για να καταλήξει τελικώς να έχει ως επιλογή το ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές τις βουλευτικές, θα πρέπει να έχει πιστεί ότι αυτή η επαναφορά του μισθού, όπως και ο χαμηλός συνταξιούχος, δεν εγκυμονεί κίνδυνο να μην έχει πια δουλειά, να μην έχει μισθό, να μην έχει σύνταξη. Βεβαίως, κανείς δεν ακούει όλα αυτά τα πράγματα δυσάρεστα. Ούτε ο άνεργος θεωρεί ότι το να του δώσουν για ένα μεγάλο διάστημα ένα επίδομα που τώρα δεν το παίρνει θα το δει αρνητικά. Αλλά κάποτε αυτά θα τελειώσουν, κάποτε θα στερέψουν. Και τα χρήματα αυτά, πολλά από τα οποία, όπως από το του Χουσού, δεν μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν. Δεν γίνεται να τα χρησιμοποιήσουν για συγκεκριμένο στόχο, για συγκεκριμένο σκοπό. Και εγώ δεν θα μπω και στη διαφωνία μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ καταλαβαίνω ότι τα κονδύλια που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ανατρέπονται από στοιχεία εμπεριστατωμένων του Υπουργείου Οικονομικών. Γι' αυτό και άργησε να τα δώσει, γιατί τα μελετούσε. Αλλά να μην πω σε αυτή τη διαμάχη. Δεν γίνεται πολιτική με επιδόματα. Δεν μπορεί να σου αναθέσουν τη διακυβέρνηση μιας χώρας όταν δεν ξέρουν το πρόγραμμά σου. Και να πω και κάτι, ένα απτό παράδειγμα. Η κυρία Δούρου, η νέα περιφερειάρχης, και οι δήμαρχοι που έχουν εκλεγεί με το ΣΥΡΙΖΑ, τι κάνουν, κύριε Πολύζο? Αρνούνται την αξιολόγηση και την απομάκρυνση επίορκων υπαλλήλων ή υπαλλήλων που προσλήφθηκαν με πλαστά πιστοποιητικά. Αυτό είναι το πρώτο δείγμα. Με βάση αυτά θα κρίνω εγώ. Όχι αυτά τα οποία μου λέει από την ακτή ο κύριος Τσίπρας φιλοδοξώντας να γίνει καπετάνιος. Ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ όμως απέρριπτε έτσι κι αλλιώς το σχέδιο της αξιολόγησης. Φαντάζομαι όχι αυτή καθ' αυτή την αξιολόγηση, την ανάγκη δηλαδή, ναι, να υπάρξει αξιολόγηση. Δεν είμαι βέβαιη ότι φαντάζεστε ορθά. Γιατί? Διότι την αξιολόγηση την απορρίπτω. Εγώ το και απευθύνομαι σε έναν άνθρωπο του ιδιωτικού τομέα. Ναι. Με ό,τι σημαίνει αυτό για εμάς που έχουμε δουλέψει στον ιδιωτικό τομέα. Καλά, η αξιολόγηση δεν το συζητούμε, υπάρχει. Τα έχουμε πει χιλιάδες λοιπόν, ας μην τα ξαναπούμε άλλη μια φορά. Η αξιολόγηση πρέπει να υπάρχει. Και να σας πω για το Ρέντζι της γειτονικής χώρας. Την έβαλε την αξιολόγηση στους εκπαιδευτικούς και μάλιστα τη συνάρτησε και με τους μισθούς των εκπαιδευτικών, κύριε Πολύζο. Ανάλογα με την απόδοσή τους, θα είναι και η εξέλιξή τους, ανάλογη θα είναι και η πληρωμή τους. Έτσι λειτουργούν οι πολιτισμένες χώρες. Και να πω και κάτι άλλο. Τι δείγματα είδαμε στη φορολογία για την οποία μας κατηγορούν ότι τη φοροδιαφυγή δεν την έχουμε πατάξει? Πρώτο και καλύτερο δείγμα, η φτωχή ταβερνιάρισα της Ύδρας. Η νοοτροπία που μας οδήγησε εδώ. Και για την οποία διασυρώμεθα τώρα στη Γερμανία, γιατί ήρθε ένας Γερμανός δημοσιογράφος, ναι, θέλετε να υπέρβαλε. Αλήθεια. Να υπερέβαλε. Να το δεχτώ. Να το πούμε. Ζητούσε όλο το καλοκαίρι αποδείξεις. Και η αντίδραση ήταν το πουν βλάκα. Ναι, βλάκα με τη γνωστή κλασική ελληνική λέξη. Και να πω κάτι άλλο, αυτός υπερέβαλε, εγώ να το δεχθώ. Ή ότι ήρθε σκεμμένο, ότι ήρθε κακόπιστα για να μας διασύρει. Δεν είναι φαινόμενα που τα έχουμε αντιμετωπίσει και εμείς οι ίδιοι στη χώρα μας? Ναι. Δεν το ξέρουμε πολύ καλά ότι έτσι συμβαίνει? Δεν χρειάζεται να κάνουμε μάχη με συγκεκριμένες ομάδες επαγγελματικές για να πάρουμε απόδειξη? Όχι, φανταστείτε, γιατί μας ανακοινώνει το Υπουργείο στο τέλος της περίοδου της τουριστικής, που είναι τώρα περίπου, για το πόσο αυξημένα έσοδα είχαμε εξαιτίας του τουρισμού. Αν λοιπόν κόβαν όλη η απόδειξη, πόσο πιο αυξημένα θα να ήταν? Να πω κάτι άλλο, εκεί που πηγαίναν κλιμάκια ελέγχου, πενταπλασιαζόταν αυτομάτως οι εργαζόμενοι. Αυτομάτως. Εκεί που μαθαίνουν ότι θα πάνε κλιμάκια ελέγχου, αυτομάτως. Προσπαθούν να πληρώσουν 1500 για τον κάθε εργαζόμενο. Εγώ δέχομαι ότι είναι ακριβό το πρόστιμο και δέχομαι ότι όποιος θα κληθεί να πληρώσει πρόστιμο, ουσιαστικά θα κλείσει η επιχείρησή του. Ας μην φτάσει σε αυτό το σημείο. Ας μην φτάσει σε αυτό το σημείο. Γιατί να συζητούμε τη λογική του προστίμου και να μην συζητούμε τη λογική της συμμόρφωσης? Είμαι αυστηρή, είμαι εξωπραγματική. Πώς θα γίνουμε κράτος? Τελικά θα πέσουν όλα στους χαμηλούς συνταξιούχους, στους μισθωτούς, σε αυτούς που δεν μπορούν να ξεφύγουν. Οι οποίοι δικαίως πληρώνουν, αλλά να μην είναι οι μόνοι που πληρώνουν. Μάλιστα. Λοιπόν, να έρθουμε λίγο στα δικά μας. Πρωτοστατήσατε στην ιστορία
με τους Πεσούς, μετά και το τελευταίο ατύχημα που συνεχίζω είπαμε. Συνεχίζω να πω το στατά. Εννοώ και στην νεότερη πολιτική. Όχι, δεν τα εγκατέλειψε. Ναι. Λοιπόν, σας είχε δοθεί μια ημερομηνία από τον ίδιο τον Υπουργό για την έλευση ενός, τέλος πάντων, του αρμοδίου διευθυντή. Του Υπουργείου που θα έκανε μια εξέταση έτσι, του θέματος, του πώς θα μπορούσε να μεταφερθεί ο Πεσός. Και τελικά βρέθηκε στην Αμφίπολη. Λένε από τον σύλλογο, ο κ. Βιδανόπουλος της περιοχής, ότι ταλαιπωρήθηκαν περιμένοντας από τις 7 το πρωί. 10 ολόκληρες ώρες. Καλά, 7 το πρωί μόνο με ελικόπτερο θα μπορούσε να έχει φτάσει. Αλλά σύμφωνοι, μπορεί να φτάσει. Οι άνθρωποι πήγαν, σου λέει, για να είμαστε εκεί. Γιατί κανείς δεν μπήκε στον κόπο να τους ειδοποιήσει? Αυτό θέλω να κάνω ένα σύντομο ιστορικό. Συναντήθηκα 2 φορές με τον Υπουργό. Μετά την πρώτη συνάντηση, ζήτησε και πήρε έγγραφο και από την Τροχιά Μαγνησίας. Και η Τροχιά Μαγνησίας την ηγορεί στην μετακίνηση και έστειλε και τον αρμόδιο διευθυντή του να κάνει επιτόπια εξέταση. Η συνάντηση ήταν προγραμματισμένη για την προηγούμενη Πέμπτη. Οι υπηρεσιακοί παράγοντες, οι τοπικοί, ειδοποιήθηκαν για αυτή την αναβολή. Και σας λέω, σας παρακαλώ. Ποιοι είναι οι υπηρεσιακοί παράγοντες, η Τροχέα, ας πούμε. Όχι, βέβαια. Του Υπουργείου Πολιτισμού. Α, του Υυπουργείου Πολιτισμού, ναι, να το κάνουμε σαφές. Ναι, μα δεν είναι η μετακίνηση. Κυρία Ντζε Σύλλογλου, ας πούμε. Είμαι βέβαια. Θέλω λοιπόν να πω το εξής και το λέω πραγματικά με δυσκολία, με δυσφορία, αλλά αγανάκτησα όταν το πληροφορήθηκα. Ο κύριος Βιδανόπουλος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με το σύλλογο αυτό χωρίς κάποια ιδιοτέλεια, χωρίς κάποια αμοιβή ή κάποιο προσωπικό συμφέρον, χρόνια με την ιστορία. Και ήθελε ο άνθρωπος και έχει δικαίωμα ως ενεργός πολίτης να είναι παρόν όταν θα έρθει ο διευθυντής να τον ενημερώσει. Καλά, δεν είχε κανείς το φιλότιμο, την ανθρωπιά, να τον ειδοποιήσει να μην περιμένει, γιατί αναβλήθηκε η συνάντηση? Πού συμβαίνουν αυτά? Και στο όνομα ποια σκοπιμότητα συμπεριφέρεσαι σε έναν ενεργό πολίτη, επαναλαμβάνω, όποιο και αν είναι αυτό. Ο δε συγκεκριμένο, σα επαναλαμβάνω, ούτε ακίνητο έχει δίπλα που θα ωφεληθεί, ούτε έχει κάποιο προσωπικό συμφέρον και χρόνια αγωνίζεται για αυτή την ιστορία. Και τον ταλαιπωρεί με αυτόν τον απαράδεκτο και ταπεινωτικό τρόπο. Καλά, έτσι κι αλλιώ, για να εξηγήσουμε, επειδή μα βλέπουν σε όλη τη Θεσσαλία, ότι επειδή εκεί είναι το αρχαίο θέατρο τη Δημητριάδο, είναι το Ρωμαϊκό Υδραγωγείο. Η γύρω περιοχή δεν αξιοποιείται γιατί είναι γεμάτη αρχαιότητες και δεν δίνονται κι άδειες. Έτσι ακριβώς, για να μην παρεξηγηθεί, δηλαδή, ότι υπάρχει κάποιο δεν συμφέρον. Πώς είναι το αρχαίο θέατρο της Λάρισας και γύρω-γύρω υπάρχουν ακίνητα. Δεν μιλούμε μπορούσε για μια τέτοια όμως, εάν μετακινηθεί τουλάχιστον το ένα δόντιο, ένας Πεσός, να αξιοποιηθεί, να υπάρχει και εισιτήριο και να πω και κάτι άλλο πέραν των ανθρωπίνων ζώων που χαθήκανε και των δυστυχημάτων που γίνανε. Μα αυτό θα καταρρεύσει σε λίγο. Πέφτοντας το κίνητο ένα πάνω από το άλλο, αυτό που δεν θέλουν οι τοπικοί υπηρεσιακοί παράγοντες και το διατρανώνουν με κάθε ευκαιρία, δεν θέλουν τη μετακίνηση, θα είναι αποτέλεσμα φυσικής φθοράς. Αλλά σας λέω, με δυσαρέστησε, με στενοχώρησε βαθύτατα, σαν να το είχα υποστεί εγώ. Και γι' αυτό το αναδεικνύω και δημόσιο. Το αναδεικνύω και δημόσιο. Μάλιστα. Είστε αισιόδοξοι? Ναι, είμαι. Σας το είπα και πριν. Δεν λέω για τα δόντια. Για τα δόντια είμαι, για θα αγωνιστώ και εκεί όσο γίνεται. Είμαι αισιόδοξη. Επαναλαμβάνω, να μην παρεξηγούμε, κατανοώ τις δυσκολίες. Ούτε θέλω να γίνομαι δυσάρεστη ή να φαίνομαι ανενημέρωτη. Αλλά πιστεύω ότι από εδώ και πέρα δρομολογούνται εξελίξεις οικονομικές και όχι μόνον, οι οποίες θα ανακοπήσουν. Γιατί δεν τις ανακοίνωσε? Όλοι περιμέναμε περισσότερα από τον Πρωθυπουργό να ανακοινώσει την. Γιατί εμείς, κύριε Πολύζο, μάθαμε από τα λάθη του παρελθόντος. Σύμφωνοι. Και θέλουμε να είμαστε προσεκτικοί. Σύμφωνοι. Αλλά γιατί αυτό τι που περιμέναμε εύκολο. Να καταργηθεί ο φόρος, δηλαδή στο πετρέλαιο, να είναι 30% και όχι 50%. Συμφωνώ μαζί σας ότι θα έπρεπε να είναι περισσότερο. Θα έπεφτε έξω. Συμφωνώ μαζί σας ότι έπρεπε να είναι πιο γενναιόδωρα. Προτιμώ μια πιο συγκρατημένη πολιτική και να απολογούμε για το συγκρατημένο παρά να κληθώ κυριολεκτικώς να απολογηθώ για την υπερβολή που θα ακυρώσει τις προσπάθειες των ελληνικών λαών, του ελληνικού λαού, των Ελλήνων πολιτών. Είναι δύσκολο αυτό που κάνουμε. Είναι δυσάρεστο. Όταν κληθήκαμε να ψηφίσουμε τη βελτίωση του έμφυα, εγώ δεν ήμουν βουλευτής όταν ψηφίστηκε το έμφυα, δεν έχει σημασία. Την ψήφισα τη βελτίωση. Έχετε την έμπρεση ότι με ευχαρίστησε? Όχι. Αλλά ήταν επιβεβλημένη έστω και αυτή η οριακή βελτίωση να περάσει. Κάποιο και αυτή του ωφέλησε. Εύχομαι να είμαστε εφ' εξής αποτελεσματικοί και το αποτέλεσμα να φανεί το μεγαλύτερο δυνατό αριθμό Ελλήνων πολιτών. Όχι με υποσχέσεις, εμπράκτο. Σας ευχαριστώ θερμά, και εγώ σας ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, στο επανειδήν.